Συνέγινες μου, αδερφοί μου, πολεμιστές μου, είναι σοβαρό να σας να εξηγήσουμε ένα κομμάτι που το καθεστώς και όλοι οι μηχανισμοί του, πράκτορες, ΜΜΕ, δημοσιογράφοι, έχουν βάλει στάτους είναι τα πρότυπα, τα πρότυπα τα πολιτικά. Και πολλοί παραπονιόνται και ασχολούνται. Αν είμαι ψηλός, αν είμαι κοντός. Αν ήμουν ψηλό, θα με έλεγανε ψηλάκουρο. Δεν θα τους άρεσα. Αν ήμουν ξανθός, είμαι ξανθομπούμπουρας, οπότε δεν τους κάνω. Τώρα που είμαι κοντός, πάλι δεν τους κάνω. Συνέχεια θα πρέπει να βρίσκουν κάτι από μένα. Για να βγάζουν μια τεράστια προπαγάνδα, ώστε να φτιάξουν μια εικόνα αρνητική που θα στη δώσουν έτοιμη να την εισπράξεις. Για καθυστερές συνέγινες, και θέλω όλοι οι συνέγινές μου, πολεμιστές μου τώρα, να δώσουν ένα καλό ξεφύλισμα και καλό ξεφτύλισμα στα στάτους τους. Πάμε με τη σειρά να το δούμε ένα-ένα, γιατί μάλλον οι άνθρωποι έχουν βάλει ένα στάτους πολιτικό, και αφού έχουν βάλει ένα πολιτικό στάτους, πώς πρέπει να είναι ο πολιτικός ή πώς πρέπει να είναι ο ηγέτης, ξέρουν αυτοί ξέρουν. Τώρα θα μας πούνε και εμάς. Όταν βγάζανε τον Ελευθέριο Βενιζέλο, πάρτε μια φωτογραφία του Ελευθέρη του Βενιζέλου και βάλτε την μπροστά σας. Όταν ψήφιζε ο κόσμος αυτό το στάτους, αυτό το πρότυπο του πολιτικού, του Ελευθέρη του Βενιζέλου, η προσωπικότητα αυτή σας κάνει αυτή. Αυτή είναι ωραία προσωπικότητα, όμορφη προσωπικότητα, η οποία αυτή θέλετε να ψηφίσετε λόγω της προσωπικότητας. Άρα αυτό είναι ένα στάτους. Τώρα θα είναι αγένεια να χαρακτηρίσω το Βενιζέλο, μπορώ να του δώσω πολλούς χαρακτηρισμούς, αν και τους έχετε δώσει εσείς απλόχερα, και μπορείτε να τους ξαναβγάλετε, να τους θυμηθεί ο κόσμος, για να δούμε αυτό το στάτους που μας λένε τα ζωντόβολα αυτά τα σιωνιστικά. Ποιο είναι αυτό το στάτους, ρε παιδί μου, να ξέρουμε κι εμείς να ψηφίσουμε ένα στάτους πολιτικό. Ποιο είναι αυτό το πρότυπο του πολιτικού που είναι αποδεκτό από τον κόσμο. Πάρε λοιπόν ένα πρότυπο. Όταν ψηφίζεις τον Μπάγκαλο, βάλτε τον Μπάγκαλο φωτογραφία και πέστε μου αυτό το πρότυπο το πολιτικό πώς ψηφίστηκε. Από την προσωπικότητά του. Από που, από το εξωτερικό του περίλημα, το οποίο είναι άρτιο, είναι όπως πρέπει, είναι αυτόν το στάτους το πολιτικό. Μάζεψε ψήφους από το κορμί του. Βάλτε το λοιπόν τον Μπάγκαλο, βάλτε τον Βενιζέλο. Μετά να βάλουμε τον κύριο Σαμαρά. Να βάλουμε τον κύριο Σαμαρά, αν είναι αυτό το στάτους. Βάλτε αυτούς τους δύο, ξαναβάλτε μετά το Φίλι, πάρτε τον κύριο Φίλι. Βάλτε το Φίλι φωτογραφία, βάλτε τον, τα μούτρα του, αυτά τα φράτα, τα ελληνικά, τα μούτρα τα που εμπνέουν, εξυπνάδα, σπριτάδα, διορατικότητα, ό,τι έχω πει τώρα δηλαδή, τι μπορώ να προσθέσω, και αυτό το πολιτικό στάτους. Βάλτε μετά εκείνη την κυρία, δεν ξέρω πώς τη λένε, που είναι την σπασμένη μούρη, έχει το χάρτη της Ευρώπης, της Αφρικής, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, την Τασία. Πάρτε την Τασία λοιπόν, αφού ήταν και τα στάτους, και τα στάτους πολιτικό. Ρε. Τα παιδιά έχουν στάτους, μην κοιτάς που εσύ δεν καταλαβαίνεις, ρε, συνέγινε να πούμε. Τα παιδιά έχουν στάτους πολιτικό, ισχυρό. Κοίτα τι σου λέω τώρα, πάρε αυτές τις φωτογραφίες ή το στάτους. Ο Σωράς δεν κάνει, ρε παιδιά. Αυτοί κάνουν. Θα συνεχίσω. Ο Στουρνάρας, το παιδί καλά δεν είναι πολιτικός, ήταν πολιτικός όμως, υπουργός οικονομικών, το παιδί σε τράπεζες, τώρα είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εδώ θα πω την κακία μου. Έχει γονίδιο πατράκο, παιδιά. Τα μάτια του είναι περίεργα. Αυτό είναι το πολιτικό στάτους, έτσι. Μετά να πάρουμε το πολιτικό στάτους πιανού. Να πάρουμε του κυρίου Τσίπρα. Πολιτικό στάτους. Άλλο πολιτικό στάτους. Αυτό είναι σταθερό, έτσι. Σας βλέπω σταθερούς όλους. Κοίτα τι σταθερότητα έχουν οι άνθρωποι, οι σιωνιστές που μας προσφέρουν το πολιτικό στάτους. Βενιζέλος. Στουρνάρας. Φίλης. Πάγκαλος. Θα συνεχίσω. Μετά τον κύριο Σαμαρά, τον Αντώνη, πολιτικό στάτους, σοβαρό πολιτικό στάτους. Ό,τι έλεγε ήταν πύρινος λόγος παντού, μεγάλο πολιτικό στάτους. Σίγουρα κάτι έχει, όταν μιλάει, πέραν που δεν χρειάζεται να σκέφτεται, διαβάζει, θα το συζητάμε τώρα, ο Αντώνης, και όταν μιλάει είναι σαν να τον ενοχλεί κάτι στο παντελόνι, τον ενοχλεί και θέλει να τελειώσει την κουβέντα του, αλλά την τελειώνει γρήγορα. Φεύγει, είναι σαν να ενοχλεί το πρόσωπο, έχει σπασμούς συνεχόμενους, σαν να τον ενοχλεί κάτι κάτω από το παντελόνι. Όχι στο σακάκι, στο παντελόνι του ενοχλεί κάτι.
Αυτό είναι το στάτους το πολιτικό, το οποίο εμπιστεύθηκε ο ελληνικός λαός, γιατί υπάρχει ένα σταθερό στάτους πολιτικών, οι οποίοι εμπνέουν τον κόσμο. Πάρτε αυτές τις διαφορές τώρα και βάλτε τις μαζί να δούμε τι στο διάλογο μας λένε για πολιτικό στάτους, που πρέπει να έχει στάτους πολιτικό και που ο ένας κάνει, ο άλλος δεν κάνει. Να δούμε ποιοι κάνουν. Πάρτε όλες αυτές τις προσωπικότητες που βλέπετε. Πάρτε διεθνή στάτους, ρε παιδί. Να, παράδειγμα. Πάρτε την κυρία Χίλαρη Κλίντον. Ε? Σοβαρό στάτους αυτό πολιτικό, παγκόσμιο. Όταν συζητάμε, ήταν έτοιμη να βγάλει γλώσσα φιδιού. Αυτό το στάτους το πολιτικό τώρα λοιπόν, σας το έχουν βάλει. Αμέσως μετά βάλτε τον κύριο Τραμπ. Βάλτε τον κύριο Τραμπ. Στάτους πολιτικό, το οποίο έχει τεράστια ομοιότητα με τον Ομπάμα, που είναι νηγάς και που ζούσε με τη Μισελ, που ήταν συμμαθητές στο ίδιο σχολείο και κατουράγαν στις ίδιες τουαλέτες. Αυτά είναι στάτους σοβαρά τώρα για τον πλανήτη. Δεν μπορούν να ξεπεραστούν αυτά τα στάτους τώρα. Μπάρει τον κύριο Σουράς τώρα, ο οποίος είναι ένα 65 άνθρωπος, και άμα φορέσω χοντρή κάλτσα από ένα 67, να είναι μέσα στο στάτους το δικό μας τώρα. Δηλαδή, τι λέτε τώρα. Δεν βλέπετε τις ομοιότητες. Μπους, Χίλαρη, Κλίντον, Ομπάμα, Τραμπ. Αυτά είναι στάτους, ρε. Και είναι και όμοια μεταξύ τους τώρα, δηλαδή. Δεν μπορεί να ξεφύγεις από αυτά τα στάτους. Ρε, δεν βλέπετε τη γελιότητα που σας κάνουν. Πάρτε όλους αυτούς τώρα και βάλτε τα στάτους, τι μας έχουν προσφέρει. Ο Αλέξης ο Τσίπρας έχει πολύ πλάκα. Η κόρη μου η μικρή, μια δόση επί Τσίπρα, την είχα πάει στο τζάμπο να ψωνίσει κούκλα, να κάνουμε καλιά ψωνιά, και μου ζήσε να αγοράσει την κούκλα Σίντι. Και τη λέω, εγώ τον Τσίπρα δεν τον εβάζω σπίτι μου. Και μου λέει, μα δεν είναι. Αρεβωνιαστικός στη Σίντι είναι. Δεν είναι ο Τσίπρας. Το ίδιο κάνει, τη λέω. Εγώ σπίτι μου δεν βάζω τον Τσίπρα. Τα παιδιά δεν βλέπετε το στάτους. Δεν βλέπετε τώρα τι μας έχουν προσφέρει. Αλλά τελικά τους ενοχλεί το στάτους. Ότι ο Σόρας δεν έχει στάτους. Και προσπαθούν όλα τα κανάλια. Όλη αυτή τη γελιότητα. Πάρτε αυτή τη γελιότητα. Πάρτε τη Λαγκάρτ. Κοίτα τη Λαγκάρτ πώς είναι. Πάρτε και σχολιάστε λίγο τους ανθρώπους, θα δείτε. Δεν είναι όλοι άνθρωποι. Αλλά πάρτε να σχολιάσετε λίγο το στάτους που σου προσφέρουν. Και θέλω να μου πει κάποιος ή να κάνουν ερωτήσεις. Πού είναι ρε το στάτους που έχουν, ρε. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Δεν βλέπετε τι έχουν κάνει. Ό,τι να είναι έχουν βάλει. Ποιο στάτους έχουν αυτοί, έχουν κανένα στάτους. Βλέπετε κανένα στάτους πολιτικό. Βλέπετε κανένα στάτους προσωπικότητας. Βλέπετε τίποτα εκεί πάνω. Δεν καταλαβαίνεις τι σου κάνει η πλήση εγκεφάλα από το ΜΜΕ. Δεν το βλέπεις. Δείχτε τους συνέλληνες όλη αυτή τη διαφορά να την καταλάβουν. Να την καταλάβουν οι Έλληνες. Ρε, ποιο στάτους μας λένε, κοίτα πως είναι οι άνθρωποι. Αρκεί να είναι υπάκουοι. Κοίτα πως είναι εμφανισιακά. Κοίτα που πάνε, κοίτα τι ψήφισες. Πού είναι το στάτους. Στάτους σημαίνει πρώτη. Ωραία, πού το. Δείξε μας ένα. Αν συνεχίσω, θα ξεφτυγήσω πολύ κόσμο. Πάρ τον Καραμαλή και βάλ τον δίπλα. Που τον ψήφισες, τον έκανες υποθυπουργό. Βάλ τον. Βάλ το Μητσοτάκη. Πάρ το Σιμίτη. Πάρ το Σιμίτη που τον καταράστηκε η Αθενά. Γιατί είναι αρών αγούρης. Και του βάλε τις ελιές στη μούρη. Πάρε όλα αυτά να τα δεις, δεν τα βλέπεις. Δεν βλέπεις τίποτα, τόσα πρόσωπα εκεί μέσα. Επειδή στα δείχνουν όπως γουστάρουν και στα δείχνουν όπως θέλουν και έχεις φάει όλη αυτή την μαζική πλήση. Πάρ τα στάτους λοιπόν να δεις. Τελικά ρε παιδιά, έχει κανένα στάτους. Εμάς γιατί μας βρίζουν έτσι. Εμένα προσωπικά γιατί με επιτίθονται. Βλέπεις τη μεγάλη διαφορά. Πρέπει να τα δείτε αυτά, να τα δείξετε προς τα έξω και να ξεφτυγίσετε όλα αυτά τα πράγματα που βλέπετε. Και αυτά που μας κάνουν εμάς. Είναι μια δυναμική που χρησιμοποιούν πάλι τη δύναμή μας για αυτούς. Άτε ρε, ποιο είναι το στάτους που έχουν δώσει την κυρία. Για να μας δείξει ποιο είναι το στάτους. Ποιο είναι το σταθερό στάτους το πολιτικό το δικό τους. Είναι Έλληνες. Γίνεται μεγάλη πλάκα και γίνεται με εμάς. Και θα πρέπει τώρα να ξυπνήσετε το μυαλό σας όλα και να καυτηριάσετε τα πάντα. Ό,τι βλέπετε να το καυτηριάσετε. Να βγει μια επιτροπή από την κεντρική, η οποία να οριστεί, η οποία να καυτηριάζει κάθε θέμα και κάθε πολιτική φωνή και εκδήλωση που θα βγαίνει προς τα έξω. Να καυτηριάσει τα πάντα, να μην αφήσει τίποτα από ό,τι λένε τα κανάλια και από ό,τι κάνουν. Πρέπει να γίνει μια μεγάλη αντεπίθεση σε πραγματική αλήθεια. Φτάνει η γελιότητα που μας κάνουν. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Πρέπει αυτό να σταματήσει.
πρέπει αυτό το παραμύθι να σταματήσει και πρέπει να καταλάβετε όλοι οι Έλληνες. Και εσείς πρέπει να το κάνετε. Να μην το κάνω εγώ. Το κάνετε εσείς. Να ρε, πούντα στάτους, πάρε όλες αυτές τις φάτσες και με ό,τι έχουν πει και έχουν κάνει και βγάλτε τε. Να τους ξεφτυλίσετε τελείως. Πούντα στάτους, δεν κοιτάτε να δεις τι γίνεται. Διαλογίστε όλοι. Β' διαλογή σας έχουν φέρει από ό,τι να είναι, όπου να είναι. Αρκεί να κάνετε αυτό που θέλει, αυτό που πρέπει και αυτό που έχετε υπογράψει και αυτό που έχετε ορκιστεί. Να είστε εκτελεστές των ανθρώπων. Είναι μεγάλη ευκαιρία με όλα αυτά που έχουν πει και έχουν κάνει να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία ακόμα και με επιστολές. Βγάλτε τους στον αέρα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πολιτικό κομμάτι για να βλέπει ο κόσμος. Για να ξεφύγει από όλα αυτά που έχει φάει και του έχουν καρφώσει στο μυαλό και ως χαράγματα. Και να μην κάθεται να λέει κάποιος, έλα μωρέ τώρα, δεν γίνεται. Ο Σόρας, όχι ρε, είναι ο Πάγκαλος. Ναι, εμφανισιακά, γάμω τα παιδιά. Πάρ' τον και σπίτι σου. Οπότε είναι πρότυπο ο Πάγκαλος πολιτικού. Ο Βενιζέλος είναι πρότυπο πολιτικού. Ο Μητσοτάκης ήταν πρότυπο πολιτικού. Βλέπει λοιπόν, βάλτε τα λοιπόν σε σειρά. Καθίστε να κάνετε ένα τέτοιο έργο για να αρχίσουν σιγά σιγά να ξεφυγίζουμε και να ξεφτίζουμε όλο αυτό το pullover που έχουν φτιάξει, το οποίο είναι ψεύτικο. Το οποίο σιγά σιγά να μπαίνει ο κόσμος στη νόηση και τι έχει γίνει αλλά και πώς το κάνουν. Με χιλιάδες τρόπους. Και να βγει μια επιτροπή η οποία θα καυτηριάζει και θα σχολιάζει ό,τι γελιότητα, ό,τι δολιότητα και ό,τι κάνουν. Έχετε καλές πένες, είστε πολύ καλοί στο γραπτό. Να συσταθεί κόσμος και όχι να περιμένετε να έρθει μόνος. Βρες τον, πες του, έλα εδώ να κάνεις αυτό. Δώσε ρόλο στον κόσμο. Υπάρχουν τόσες καλές πένες εκεί μέσα που γράφουν άθρα πολύ καλά και που μπορούν να ξεφτυλίσουν και να ξεφτύσουν ό,τι ξεφτυλισμένο υπάρχει. Με πολύ καλή νόηση. Υπάρχουν πολλά παιδιά καλά που γράφουν καλά. Πέστε τα, γράφουν τόσοι καλοί. Να προτείνετε εσείς, ελάτε να γράφετε άθρα. Να αναλάβετε υποθέσεις, ό,τι ακούτε, ό,τι βλέπετε, να μην ξαναπέσει κάτω, να μην μείνει στο απειροβλήτο. Και να γίνεται και δημόσια. Και ανάρτηση παντού. Και ενδεχομένως και με επιστολή. Όταν είναι επιστολή, στείλτε την. Ανοιχτή επιστολή στον κύριο Πρόεδρο. Ανοιχτή επιστολή στον κύριο Υπουργό. Ανοιχτή επιστολή. Έχετε τόσα καλά μυαλά. Γιατί δεν τα αξιοποιείτε. Να γράφετε μεταξύ σας δεν μου λέει τίποτα. Να γράφετε και μεταξύ σας. Θα τα βλέπουμε κι εμείς. Στείλτε τα να τα δει ο κόσμος. Ξεφτυλίστε τους. Ξεφτυλίστε όλα αυτά που έχουν στήσει τα ψεύτικα. Ψεύτικα στάτους. Ψεύτικα τα πάντα. Ψεύτικες πολιτικές δομές. Πολιτικές δεν έχουν. Τίποτα δεν έχουν. Είναι η ώρα των Ελλήνων και είναι τώρα. Είναι η ώρα να γεμίσει η λεωφόρο των Ελλήνων με ελληνικά ονόματα. Και οι προδότες σε μια δεύτερη λεωφόρο να τους θυμόμαστε πάντα. Θα διδάσκονται στα σχολεία οι μεγάλοι προδότες, οι αληθινοί και όχι αυτοί που είναι γρυμμένοι, που τους έχουν σε αγάλματα και μας τους έχουν φερμάρει σε οδούς, σε πλατείες. Στην Ελλήνων Πολιτεία, Μουσείο Προδοτών, έχω πει, θα υπάρχει υποχρεωτικά και θα γίνεται μάθημα τι έκανε ο κάθε προδότης και πώς το έκανε, για να θυμάται κανείς να μην γίνει προδότης. Συνεγγυνές μου, αγωνιστικούς χαιρετισμούς.